Σοκάρει η είδηση της απόφασης για τον ιερέα της Αλεξανδρούπολης, όπου το τριμελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο με ποινή φυλάκισης 2 χρόνων με αναστολή και 15.000 ευρώ πρόστιμο. Σύμφωνα με όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο εν λόγω ιερέας κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής. Ο ιερέας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην πόλη της Αλεξανδρούπολης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην εκκλησιαστική κοινότητα, ενώ έντονους προβληματισμούς φέρνει στη Μητρόπολη της πόλης, διότι το αδίκημα κρίνεται σοβαρό και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της καθαίρεσης. Σύμφωνα πάντως με το ισχύον πλαίσιο, αν κάποιος κληρικός καταδικαστεί για οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, η δικαστική απόφαση κοινοποιείται στον οικείο Μητροπολίτη και εν συνεχεία επιλαμβάνονται τις υπόθεσεις στα εκκλησιαστικά όργανα. Το δικαστήριο έκανε λόγο για ιδιαιτερότητα του ιερέα, γεγονός που εξαγρίωσε τους κατοίκους της ενορίας όπου λειτουργούσε το τελευταίο διάστημα ο εν λόγω κληρικός. Εν αναμονή των εξελίξεων της υπόθεσης αυτής που απασχολεί την κοινή γνώμη, με τις από εδώ και πέρα ενέργειες της Μητρόπολης της Αλεξανδρούπολης.